Να καλησπέρισω τον κύριο Καλοκαιρινό, ο οποίος είναι κοντά μου στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ αρχικά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Καλοκαιρινέ, επειδή ανέτρεξα και σε παλιότερες συνεντεύξεις σας προεκλογικά, νομίζω ότι δεν σας εκπλήσουν τα όσα ανακοινώσατε σήμερα. Δηλαδή, λίγο πολύ είχατε εικόνα, είχατε πει χαρακτηριστικά χρήματα υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Θέλω να μου πείτε λίγο πότε διαπιστώσατε το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και τι απόκληση έχει αυτή η εικόνα από την ενημέρωση που είχατε προεκλογικά. Ναι. Γιατί είχατε επαφές με την οικονομική υπηρεσία, έτσι, πολλές φορές. Ασφαλώς. Και με την πολιτική ηγεσία του Δήμου, με τους προκατόχους μου, με τον προκάτοχό μου δηλαδή, και με τους αρμόδιους των οικονομικών. Η εικόνα, ωστόσο, την οποία σχημάτισα τώρα, έχει μια ακρίβεια που δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί παρά μόνο από τη στιγμή που ανέλαβα. Διότι είναι μια εικόνα σε βάθος, την οποία κανείς δεν θα μπορούσε να σχηματίσει απ' έξω, ακόμα και με επαφές που αναγκαστικά θα ήταν περιστασιακές. Την εικόνα, λοιπόν, την πλήρη, την απέκτησα μαζί με το οικονομικό μας επιτελείο στο διάστημα αυτό. Η εικόνα αυτή δεν αποκλίνει σημαντικά, δεν αποκλίνει ουσιαστικά από μια εικόνα την οποία είχαμε και η οποία θα έλεγα ότι εμπολής υπήρχε για όσους θα μπορούσαν να διαβάσουν τα οικονομικά μεγέθη σε όλη τη διάρκεια του 2023 τουλάχιστον, για να μην σας πω ότι ακόμα και στα τέλη του 2022 είχαν εκφραστεί προβληματισμοί για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου. Mm-hmm. Άλλωστε, και αυτά είναι δημόσια στοιχεία, η απομείωση των ταμιακών διαθεσίμων είναι ένα δημόσιο γεγονός. Εμείς το δείξαμε και με μία διαφάνεια, το έδειξα σήμερα στην συνέντευξη, αλλά και αυτό το μέγεθος είναι αρκετά χαρακτηριστικό για την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ο δανεισμός, ωστόσο, από μόνος του σίγουρα δεν είναι κάτι καλό, δεν αποτελεί και πανάκια, σας ακούσαμε, το είπατε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Σίγουρα όμως κλείνει τρύπες, αφορά τα τρέχοντα. Έτσι δεν είναι. Να σας πω το εξής. Ο δανεισμός από μόνος του δεν είναι κάτι κακό, ούτε κάτι καλό. Ο δανεισμός είναι ένα εργαλείο και έχει πολύ νόημα να παίρνει κανείς δάνειο τη στιγμή που το χρειάζεται, με τους κατάλληλους όρους και την κατάλληλη στόχευση. Έχετε βρει εσείς ευνοϊκούς όρους, χαμηλό επιτόκιο? Εμείς τώρα παίρνουμε, προσφεύγουμε σαν δανεισμό υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Είναι αυτό το λεγόμενο δάνειο ισοσκελισμού. Γιατί δεν ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός μας. Δηλαδή, τα έξοδα που προϋπολογίζονται είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα του Δήμου και η απόκληση αυτή βρίσκεται περίπου στα 27 εκατομμύρια. Για αυτά τα 27 εκατομμύρια, για να ισοσκελίσουμε, ζητούμε τον δάνειο, για το οποίο όμως πρέπει να σας πω ότι με τους όρους που είναι πιθανό και θα έλεγα επιδιώκεται να μας δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει το χαρακτηριστικό της ανοιχτής χρηματοδοτικής γραμμής που προανέφερα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παίρνεις όσο χρειάζεσαι για έργο το οποίο έχεις εκτελέσει, το πληρώνεις. Εάν δεν χρειαστείς το σύνολο, παρετήσε από αυτό χωρίς ποινή. Αυτό είναι καλό σαν γενική διευθέτηση στο σχήμα του δανείου. Και σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αν εμείς επιτύχουμε, όπως θα επιδιώξουμε, ένα μέρος αυτών των έργων για τα οποία κυρίως προορίζουμε την χρηματοδοτική γραμμή, που είναι έργα οδοποιίας. Εάν καταφέρουμε να τα εντάξουμε σε χρηματοδοτικά προγράμματα, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει και θα επιδιώξουμε να γίνει ειδικά για την αγροτική οδοποιία, για παράδειγμα, τότε εξασφαλίζουμε μια χρηματοδότηση εκεί και δεν χρειάζεται να πάρουμε το δάνειο. Ή εάν επιτύχουμε μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, και αυτό πρέπει να είναι απόλυτη επιδίωξή μας και είναι και από την πρώτη μέρα επιδίωξή μας, να είμαστε δηλαδή πολύ ενεργητικοί στην αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων, ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων. Εάν επιτύχουμε χρηματοδοτήσεις σε έργα που ακόμα και αν δεν βρίσκονται έξω από το πακέτο, αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ανακουφίζουμε τους ίδιους πόρους μας. Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί να μετακυληθεί και στην ανακούφιση του δανείου.
Έχουμε λοιπόν μία αλυσίδα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει βεβαίως να τονιστεί, είναι ότι μιλάμε για τον πυρήνα του προβλήματος με ένα πακέτο συμβάσεων οδοπίας που όλες είναι από ίδιους πόρους. Ναι, ωστόσο, οι εξελίξεις, κύριε Καλοκαιρινέ, περιορίζουν το δικό σας όραμα. Δηλαδή, είχατε μία στόχευση και ένα πρόγραμμα προεκλογικά. Ναι. Θα καταφέρετε να υλοποιήσετε σε βάθος χρόνου όλα αυτά που θέλετε να κάνετε? Πιστεύω ναι, και εδώ το βάθος χρόνου θα είναι χρήσιμο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά να σας πω και το εξής. Το δημοτικό έργο έχει πάρα πολλές πλευρές. Και το δημοτικό έργο έχει να κάνει, δεν συναρτάται μονοσήμαντα με τις χρηματοδοτήσεις. Προφανέστατα χρειάζονται χρηματοδοτήσεις, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα. Εμείς δραστηριοποιούμαστε από την πρώτη μέρα στην βελτίωση της συνολικής απόδοσης του Δήμου, και η απόδοση του Δήμου θα είναι απόδοση για τους δημότες, θα είναι απόδοση για τους ανθρώπους. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Αυτό υπηρετείται ήδη από την πρώτη μέρα. Η γενικότερη μας στόχευση, που είναι να είμαστε πολύ ενεργητικοί στην αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, αλλά και να έχουμε και ετοιμότητα για να τις πάρουμε, και αυτές να είναι ακριβώς οι χρηματοδοτήσεις που εντάσσονται σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό που έχει νόημα για τους ανθρώπους. Και αυτό, ξέρετε, καμιά φορά είναι ένα πρόβλημα. Να επιδιώκουμε χρηματοδοτήσεις οι οποίες περνούν από μπροστά μας χωρίς να έχουμε εμείς μια συγκεκριμένη στόχευση. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό μας οπλίζει, θα έλεγα. Μας οπλίζει να είμαστε στοχοπροσιλωμένοι και, παρά την δυσκολία η οποία αναγνωρίζεται, να προχωρήσουμε. Να πω και το τελευταίο. Αυτά τα έργα για τα οποία λέμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα ενός οικονομικού προβλήματος, μιας δυσπραγίας του Δήμου, χρειάζονται? Η απάντηση είναι βέβαια χρειάζονται. Βεβαίως χρειάζονται ασφαλτοστρώσεις. Βεβαίως χρειάζονται διανοίξεις. Βεβαίως χρειάζονται τσιμεντοστρώσεις στο Ηράκλειο. Το θέμα είναι βεβαίως να τις κάνουμε με έναν τρόπο που να εξασφαλίζουμε ότι το έργο θα γίνεται σωστά, θα γίνεται με την κατάλληλη επίβλεψη και δεν θα μας φέρνει σε οικονομική δυσχέρεια η οποία εν τέλει δημιουργεί το ζήτημα για το οποίο συζητάμε απόψε. Πάντως ήσασταν εξόχως αιχμηρός. Σε κάποια αποστροφή του λόγου σας σήμερα αναρωτηθήκατε αν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε πραγματική εικόνα σε σχέση με τα οικονομικά. Ναι, να σας πω, δεν ήταν επιδίωξή μου να γίνω αιχμηρός, και να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα από μια ιδιοσυγκρασία που όμως αφορά την πολιτική μου τοποθέτηση συνολικά. Θεωρώ ότι ο κατακαιρματικός λόγος και ο συγκρουσιακός λόγος είναι αυτό το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει την πορεία μας γενικά. Επίσης, αυτό το οποίο έκανα ήταν να αναρωτηθώ εάν υπήρχε η συνολική εικόνα εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει. Και πώς σχηματίζεται η συνολική εικόνα? Η συνολική εικόνα σχηματίζεται με συνέργειες, με ανταλλαγή πληροφορίας, με την συνεργασία που πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο του Δημάρχου και των αντιδημάρχων του, μέχρι το επίπεδο των υπηρεσιών. Εάν χάνεται κάπου η πληροφορία, αυτό δημιουργεί χάσματα. Και εγώ αναρωτήθηκα εάν αυτό συνέβαινε. Δεν είναι όμως την αρμοδιότητά μου, και ούτε να σας πω, έχω και κάποιο πρωτογενές ενδιαφέρον να διερευνήσω εάν είχε εικόνα. Έτσι όπως το θέτεται, ωστόσο, εμέσως πλην σαφώς είναι και μία αιχμή, μικρή μεγάλη, για νυν συνεργάτες σας, οι οποίοι διετέλεσαν αντιδήμαρχοι και την περίοδο του κυρίου Λαμπρινού. Είπατε ότι δεν υπήρχε προφανέστατα μία εύρυθμη λειτουργία, υπήρχαν κάποια κενά. Κοιτάξτε, το να επιτύχει στην απόλυτη εύρυθμη λειτουργία είναι ούτως ή άλλως ένας στόχος ο οποίος είναι φιλόδοξος. Εμείς τον έχουμε και αυτόν τον στόχο, τον φιλόδοξο. Έτσι. Ξέρετε, το δημοτικό σχήμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αρχή, την δημοτική, προέρχεται από ανθρώπους που στο παρελθόν άλλοι τους βρέθηκαν στη συμπολίτευση, άλλοι τους βρέθηκαν στην αντιπολίτευση. Και τώρα πορευόμαστε όλοι μαζί και έχουμε συνδεθεί και έχουμε μία εντολή η οποία αφορά ακριβώς αυτό το σχήμα, αυτήν την ενότητα. Και έτσι πορευόμαστε και έτσι θα πορευθούμε.
Θα σας έλεγα ότι μεταξύ των συνεργατών μου δεν υπάρχουν άνθρωποι που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα το οποίο συζητούμε. Mm-hmm. Ότι λειτουργήσαν στο περιβάλλον μιας δημοτικής αρχής, αυτό, ναι, για ορισμένους είναι δεδομένο, όπως επίσης μπορεί κανείς να συζητήσει και αυτό ετέθη εάν ορισμένες συμβάσεις ψηφίστηκαν και ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει σφάλματα στα ζητήματα για τα οποία συζητάμε σε ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, συνοψίζοντας σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, κύριε Δήμαρχε, θέλω λίγο να μου πείτε, να μου επαναλάβετε. Είπατε ότι ο δανεισμός θα δώσει μια οικονομική ανάσα. Για πόσο και τι γίνεται από εκεί και έπειτα? Ναι, κοιτάξτε, θα δώσει την άμεση οικονομική ανάσα που την χρειαζόμαστε τώρα και την χρειαζόμαστε και για να έχουμε προϋπολογισμό που είναι απαίτηση, είναι απόλυτη ανάγκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένας Δήμος χωρίς προϋπολογισμό, δηλαδή ένας Δήμος που λειτουργεί με περιορισμούς και αυτό δεν μπορεί να χρονίζει. Κατά συνέπεια είναι πάρα πολύ επίγον. Και βεβαίως είναι ένα ουσιαστικό θέμα της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει των άμεσων. Και εκεί στρέφεται κατά προτεραιότητα η εκταμείευση του δανείου. Αλλά σε βάθος χρόνου ισχύει αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή ότι αναζητούμε πόρους και από εκεί και πέρα πώς θα συναρθρώσουμε συνολικά τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία είναι κάτι το οποίο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, κάνοντας ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν πρέπει κάποιος να θεωρήσει ότι παίρνοντας αυτό το δάνειο λύσαμε τα οικονομικά μας προβλήματα, από εδώ και πέρα ο Δήμος θα πορεύεται. Θα υπάρξει ενδεχομένως και κίνδυνος για στάση πληρωμών? Κανένας. Μα είναι σαφές ότι και η λήψη του δανείου αποσοβεί έναν κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πάω στα της ΠΕΔ και θέλω να σας ρωτήσω τι γεύση σας άφησε όλη αυτή η διαδικασία. Ναι, κοιτάξτε, εγώ ίσως δεν είμαι γευστικά πολύ ευαίσθητος, θα σας έλεγα, οπότε δεν μου άφησε κάποια ιδιαίτερη γεύση, όμως αυτό για το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι έχω πεποίθηση στις επιλογές τις οποίες έκανα. Γνωρίζω ότι δεν ακολούθησα την πεπατημένη. Μπορεί κάποιοι βασανιστική να βασανιστική είχε χαρακτηρίσει ο κύριος Μαρινάκης την επιλογή σας. Δεν το είπε καλά όμως. Δεν το είπε καλά ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή και του το παρατήρησα. Είπε βασανιστική και εννοούσε βασανισμένη, δηλαδή κάτι που το έχεις βασανίσει, κάτι που το έχεις σκεφτεί. Το διευκρίνησε. Δεν πέρασα κανένα βασανιστήριο, κανείς δεν με βασάνισε, ούτε εγώ βασάνισα τον εαυτό μου. Δεχτήκατε όμως βέλη, αρκετά. Όταν κάποιος κάνει επιλογές οι οποίες μπορεί να μην είναι οι αναμενόμενες, προφανώς θα δεχτεί και βέλη. Αλλά αυτές οι επιλογές έγιναν στη βάση αρχών. Και πρέπει να ακολουθούμε αρχές στην πολιτική. Για μένα η αρχή του συγκριτισμού, να αποφύγουμε την διαίρεση και την αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης στην Κρήτη του 2024, ήταν απόλυτη ανάγκη. Και εδώ ο Δήμος Ηρακλείου, με το μεγάλο του μέγεθος και το αντίστοιχο συμβολικό κεφάλαιο που έχει, θεώρησα ότι πρέπει να παίξει τον ρόλο του καταλήτη. Συνέβη αυτό. Όλα όσα προηγήθηκαν αφήνουν πληγές στις σχέσεις μεταξύ των αυτοδιοικητικών? Δεν θέλω να το πιστεύω. Και άλλωστε και οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν μετά την εκλογή πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της επούλωσης των όποιων πληγών και εν πάση περιπτώσει κοιτάζοντας την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρετε και οι πλευρές που αντιπαρατέθηκαν και οι δύο είναι έμπειροι αυτοδιοικητικοί και ικανοί αυτοδιοικητικοί. Και εγώ πρέπει να πω ότι τιμώ απολύτως
και τους, την παράταξη αυτή η οποία τελικά δεν κέρδισε τις εκλογές της ΠΕΜ. Μιλήσατε με τον κύριο Τσαστάκη μετά. Βεβαίως μιλώ και μάλιστα συμβαίνει, μπορώ να σας το πω, διότι αυτό είναι μέρος της τρέχουσας λειτουργίας μας. Αύριο το πρωί έχουμε μια συνάντηση με τον κύριο Τσαστάκη για ένα δημοτικό θέμα πολύ συγκεκριμένο που απασχολεί τους Δήμους μας. Και αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ακριβώς είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε. Είμαστε, θεωρώ, αρκετά έξυπνοι άνθρωποι. Έχουμε καλές προθέσεις και κατά συνέπεια δεν βλέπω ποιο εμπόδιο θα μπει στην μελλοντική μας κοινή πορεία. ΕΣΔΑΚ, έχετε πει ότι σας ενδιαφέρει. Το έχω πει. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Αν το έχω πει, είτε το έχω πει είτε δεν το έχω πει, ισχύει τι? Ισχύει ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί παρά να έχει αποφασιστικό ρόλο στον ΕΣΔΑΚ. Θεωρώ ότι δεν είναι νοητό το αντίθετο όταν χρηματοδοτεί τον ΕΣΔΑΚ κατά σχεδόν 80% και όταν, εν πάση περιπτώσει, το αντικείμενο του ΕΣΔΑΚ, που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, βρίσκεται και προέρχεται κατά το ίδιο ποσοστό από τον Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας μεγάλος Δήμος. Τα έργα τα οποία εξελίσσονται ή προγραμματίζονται είναι πολύ σημαντικά. Είναι απολύτως προφανές ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ζωτικό ενδιαφέρον για τον ΕΣΔΑΚ. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.